Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου. Το δίστομο κατήτησε σωστό νεκροταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε, σκοτώσανε τον κόσμο. Ακούς μανούλες να πονούν, να κλαίνουν για τα παιδιά τους. Βλέπεις τις χείρες να θρυνούν, να κλαίνουν για τους άντρες. Ακούς μανούλες, ακούς μανούλες να πονούν. Μα ακούς μανούλες να απονούν, να κλαίν για τα παιδιά τους. Οι αδερφούλες μου ήταν 6 χρονών η μία και 3 η άλλη. Του αίμα στην πλατεία κάτω, πάταγες και πάταγες ένα. Μάνα και πατέρα, μετά τα 4 δεν έχω πει. Όλο το δίστομο ήταν στα μαύρα. Και οι ανθρώποι που δεν είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και εκείνοι πεθούσαν. Κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου εγώ έχω φοβίες. Έχω την εντύπωση ότι μου κυνηγάνε οι Γερμανοί. Είναι 10 Ιουνίου 1944 και πριν από 4 μόλις μέρες έγινε η μεγάλη απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Ορμανδία που σηματοδοτεί την αρχή της ήττας των ναζιστικών στρατευμάτων σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή από το 1941. Το ίδιο πρωινό ξεκινάει μια δημιουργία Γερμανών από τη Λιβαδιά υπό τον Φρίτς Λάουτενμπαχ με σκοπό να εντοπίσουν και να εξοντώσουν αντάρτικες ομάδες. Το μόνο που καταφέρνουν όμως είναι να εκτελέσουν 6 αγρότες και να πιάσουν εχμάλωτους τους άλλους 12. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του Πάνου Ασημάκη, επιλοχίας του Ελλάς, στρατοπεδεύει με το λόχο του κοντά στο στήρι, λίγο έξω από το δίστομο, για να γίνουν εργασίες καθαριότητας. Πριν καλά-καλά προλάβουν να ξεκινήσουν οι αντάρτες τις εργασίες, να βγάλουν άρβυλα, ρούχα, να πλύνουν για να τα βράσουν για τις ψήρες, να μπαλώσουν άρβυλα κλπ. Έρχεται ο σύνδεσμος από το παρατηρητήριο, τρέχοντας, και αναφέρει στο λοχαγό ότι στο δίστομο κατευθύνονται μια φάλαγγα γερμανικά αυτοκίνητα. Μέσα στο δίστομο, η κυρία Φρόσο Περγαντά, έχοντας κοντά της τον μόλις 50 ημερών γιο της, ετοιμάζεται να ζυμώσει. Για μια στιγμή ακόμα μια κυρία Δήμητρα την λέγανε. Λέει, έλα κάτω στα σταλόνια, για έχουν πιάσει τον άντρα. Τι είχαν και τους 8 σε ένα ψηλό αυτοκίνητο, δεμένες πίσω τα χέρια της. Και εδώ τα χείλια της είχαν αφρύσει από τη δίψα, διψάγαν. Τι λέει, ο Γιώργης Φρόσου, λέει, να πάει να φέρεις το παιδί να το είδω. Τελευταία φορά θα με σκοτώσουν. Πήγα, ήφερα το παιδί, του σήκωνα το παιδί να το φιλήσω. Πού να του σκώσω, ήταν ψηλό το αυτοκίνητο. Και του φίλησε λίγο εδώ, έτσι και έτσι πίσω τα χέρια του, και του φίλησε λίγο εδώ πάνω στην κορφή. Οι Γερμανοί δεν συναντούν φυσικά αντάρτες ούτε μέσα στο δίστομο και συνεχίζουν προς το στήρι. Εκεί τους έχουν στήσει ενέδρα οι αντάρτες. Όταν λοιπόν η φάλαγγα φτάνει μπροστά στο χώρο της ενέδρας, ο πολυβολητής από το νεροφάγωμα εδώ ρίχνει μια ρηπή πάνω στο πρώτο αυτοκίνητο. Σκοτώνει τον οδηγό και τον συνοδηγό, ακινητοποιεί τη φάλαγγα και αυτομάτως εκείνη τη στιγμή και όλος ο λόχος με τα δύο πολυβόλα που διέθετε και όλα τα όπλα ατομικά, αυτόματα κλπ. Χτυπάει τη γερμανική φάλαγγα. Οι Γερμανοί, βλέποντας νεκρούς και τραυματισμένους τους συμπολεμιστές τους, εξαγριωμένοι επιστρέφουν στο δίστομο. Πρώτα εκτελούν τους 12 ομήρους που είχαν πιάσει το πρωί. Σκοτώνουν όποιον βρουν μπροστά τους. Βάζουν φωτιά στα σπίτια του χωριού. Για το κακό που έγινε στις 10 Ο κύριος Τάκης Φουντούρης, 6 ετών τότε, και η αδελφή του Μαρία, μόλις 4, βρίσκονται στο σπίτι της θείας τους όταν παρακολουθούν από το παράθυρο την εκτέλεση των 12 ομήρων. Μόλις η θειά μου είδε τα πολυβόλα που είχαν εκεί, πω λέει, πάνω τους εκτελέσουν. Κάποιος από τους ομήρους είδε τα πολυβόλα και αντιστάθηκε εναντίον των Γερμανών. Μετά από λίγη ώρα βλέπουμε το απέναντι σπίτι που ήταν πάλι συγγενείς μου, μπαίνοντας οι Γερμανοί, ο παππούς μου καθόταν στη σκάλα, σηκώθηκε με σκοπό
κάποια κίνηση να κάνει αφού βλέποντας ότι σκοτώνουν την κόρη του και τη γυναίκα του επιτέθηκε εναντίον των Γερμανών. Έτσι έκανε μια κίνηση κατά των Γερμανών, τον οποίο τον εκτελέσανε γι' αυτό. Μερικά μέτρα παρακάτω, στο σπίτι της κυρίας Παγούλας, ακούνε πυροβολισμούς και ουρλιαχτά. Ξαφνικά, πλησιάζει ένας Γερμανός και τους κάνει νόημα να κατέβουν στο υπόγειο. Κάθεται στην πόρτα, αφού μπήκαμε κι εμείς μέσα. Όσο σπυροχάρος που λέγω ιστορία. Πέφτει πρώτα ο πατέρας μου, φώναζε, όχι παιδιά μου, βοήθεια. Ποιος να σώσει, ήταν έτσι ανάστηλα. Είναι τον πατέρα μου κάτω, κύριε Πι, παίρνει και το κάραφλο εδώ. Όλα αυτοί οι συνήφεις μου. Και φεύγει, και τα μυαλά της πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί της, το Γιάννη το λέγανε, 8 χρονόκινο ήταν. Εκείνο βογούσε, τη μάνα τα αφού της πήρε το κεφάλι, τι ήθελες να ζει. Μαριέτα Φιλίππο, αυτή ήταν έγκυος, που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά της, ήταν έγκυος. Φαίνεται ήταν ζωντανότομο. Ο Γερμανός φεύγοντας, ανοίγει τις κάνουλες των βαρελιών με το κρασί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τρομακτική εικόνα. 30 φορδάματα κρασί, αίμα και γίνεται μια κρέμα. Πάγωσε. Μια λουμ μέσα στο κατώι. Για να μην μπορείς να στηριωθείς πουθενά. Εγώ φορούσα, πεθάνει η μάνα μου 2 χρόνια πιο μπροστά και φορούσα μια μαύρη ρόμπα. Ήταν κατακόφινη από το αίμα και έκανα έτσι να πέφτουν οι κρέμες, σαν κουρκούτια πάνω μου. Η κυρία Παγούλα προσποιείται την πεθαμένη, κρατώντας την αναπνοή της. Όσο μπορέσαμε ο καθένας, εγώ την θυμάμαι και καμιά φορά κάνω έτσι, όπως μπορείς να δείτε. Βαστάω να αναπνοήν και παίρνω με τη μύτα ένας ακουνιέμαι, αλλά ούτε να κουνηθείς μπορούσες, ούτε τίποτα. Στην άλλη πλευρά του χωριού, η κυρία Νίτσα Σφουντούρη, 12 χρονών τότε, βρίσκεται στο σπίτι της με τους γονείς και τις 2 μικρότερες αδελφές της, 6 και 3 χρονών, όταν ακούνε τους πυροβολισμούς από έξω. Βλέπω έναν Γερμανό εδώ απ' έξω ήταν. Να πυροβολεί στον αέρα με το πιστόλι. Μπαμπά, έρχεται πάνω, λέω. Ώσπου να του καλοπώ, είχε ανοίξει την πόρτα εκείνος. Ο πατέρας μου προσπάθησε να του πει κάτι, ποιο ξέρει τι να πει, τι να του πει. Ρίχτηκε πάνω του σαθυρίο. Σαθυρίο ονείμερο. Να κλαίνε οι αδερφούλες μου μικρές. Εγώ δεν έκλαιγα, εγώ είχα σχεδόν τρελαθεί, δεν ήμουν καθόλου με τα καλά μου. Μέσα στην τρέλα μου και στην αλλοφροσύνη μου, σκαρφαλώνω μέσα στον νεροχύτη και λέω μπαμπά να πηδήσω από το παράθυρο, το είχα ανοίξει. Όχι, μου λέει, αυτό δεν ξανάκουσε από το στόμα του τίποτα. Με το όχι, ανοίγω το παράθυρο, μία δίνω και πηδάω και ότι ήταν ψηλά το παράθυρο, ήταν 2 μέτρα παραπάνω, ούτε σκεφτόμουν τι έκανα. Η κυρία Νίτσα καταφέρνει να φτάσει στο σπίτι των γειτόνων, αλλά ούτε εδώ μένει απαρατήρητη. Όπως είμαστε εκεί κλεισμένοι, έρχονται και εκεί οι φίλοι μας, οι Γερμανοί, με το πιστόλι. Ένας στην πόρτα μας σημάδευε και όλος κλότσαγε ό,τι έβρισκε μπροστά τους, κάθε κλωτσιάκι. Η καρδιά μου να σπάσει, να φύγει. Αλλά μας έκλεισε όμως την πόρτα. Αυτός που ήταν που μας σημάδευε με το πιστόλι του μας είπε να προσέχουμε, να μην βγούμε έξω. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι έξω σκοτώνουν, μην βγείτε, είναι κλειστά. Μετά από αρκετές ώρες, οι πυροβολισμοί σταματούν και επικρατεί κυριολεκτικά νεκρική σιγή. Τα αδέλφια Σφουντούρη τολμούν να αφήσουν την κρυψώνα τους και να ψάξουν για τους γονείς τους. Σας μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνιέτανε τίποτα ψυχή από τις πολλές σφαίρες και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί. Στο δρόμο που πηγαίναμε, χέρι-χέρι με τον Τάκη, ένα παιδί 6 χρονών και ένα 4 χρονών, δεν είχαν σταματήσει ούτε τα δάκρυα από τα μάτια, ούτε και τα κλάμα, οι φωνές από το στόμα μας. Φωνάζαμε και κλαίγαμε. Όταν φτάνουν τα μικρά παιδιά στο σπίτι τους, αντικρίζουν ένα θέαμα που μέχρι σήμερα στοιχιώνει τα όνειρά τους. Μπήκαμε σαν πάνω, μπήκαμε στο χολ, περνάμε μέσα στο χειμωνιάτικο, είδαμε τον πατέρα μας στο κρεβάτι, ξαπλωμένος, και η μάνα μας ήταν δίπλα στο τζάκι όπως είχε μέσα το δωμάτιο και στα πόδια της ήταν το μικρό σκοτωμένο. Αρχίσαμε και φωνάζαμε μπροστά ο Τάκης, πίσω εγώ, μαμά, μπαμπά, Νίκο, μαμά, μπαμπά, Νίκο, δεν μας απαντάγανε, αρχίσαμε να φωνάζουμε. Και όπως ήταν κάτω ο μικρός σκοτωμένος, αυτό το είχαν ανοίξει στην κοιλιά με ξυφολόγχη φαίνεται το παιδί.
και το αγκάλιασε και όλα τα σωθικά του βγήκανε πάνω και κυλίστηκαν κάτω στο πάτωμα. Η δε η μάνα μας όπως ήταν ακουμπισμένη στο τζάκι, εκείνη τη στιγμή όπως την ακουμπήσαμε εμείς έπεσε και αυτή κάτω. Κάθισε έτσι, ήρθε και κάτω σαν να κάθεσε. Η κυρία Παγούλα ψάχνει απελπισμένη την 8χρονη αδελφή της Λουκία. Την βρίσκει λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι. Τι να δω, τα αδερφούλα μου. Ήταν ξαπλωμένο έτσι. Μπροστά σε ένα πηγαδάκι που ήταν και μια τρύπα για από κάτω στο μάτι. Τώρα ποιο μέρος ήταν, δεν θυμάμαι. Μια μαύρη τρύπα όσο είναι. Τα θύματα φτάνουν στο σύνολό τους στα 218. Ανάμεσά τους, ακόμα και αβάπτιστα βρέφη. Μετά από τη σφαγή, οι εναπομείναντες κάτοικοι του Διστόμου εγκαταλείπουν το χωριό και περνούν τη νύχτα σε σπηλιές και χωράφια της γύρω περιοχής. Τις επόμενες μέρες, οι συγγενείς θάβουν όπως τους νεκρούς τους, ακόμα και στις αυλές των σπιτιών τους. Την άλλη τη μέρα που αρχίσαν και θάβανε τους νεκρούς, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα ότι λύνει το αφαλός που λένε. Της γιαγιάς μου από τα κλάματα, από τις φωνές, λύθηκε ο φαλός της. Και έτρεμε, δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Και έβγαλε το μαντίλι από το κεφάλι, έδεσε την κοιλιά της και έχω στο παιδιά της. Σε ένα τάφο έχωσε την κόρη της, το γαμπρό της και το παιδί. Και πιο δίπλα, στο άλλο τον τάφο, έχωσε την αδερφή της, τον πατέρα της και την αδερφή της πάλι από εκεί πέρα. Η σφαγή έχει αφήσει ανεξίτηλα ίχνη στο χωριό. Βρώμα, πισουδία, το χωριό, δεν μπορείς να σταθείς από το αίμα. Τελικά η βοήθεια στο Δίστομο φτάνει από ανέλπιστη πηγή. Στην Αθήνα, ο Σουηδός καθηγητής Τούρε Λινέ, μέλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, βρίσκεται στη δεξίωση του γάμου του, όταν φτάνει ένα απελπισμένο τηλεγράφημα από το Δίστομο, ζητώντας άμεσα βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, παίρνει τη γυναίκα του και ξεκινούν αμέσως. Συναντήσαμε τον 90χρονο σήμερα Λινέ στο σπίτι του στη Στοκχόλμη, ο οποίος διηγείται για πρώτη φορά τη συγκλονιστική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Ήμουν υπεύθυνος όσον αφορά το Ερυθρό Σταυρό για αυτή την περιφέρεια και κοιταχτήκαμε η Κλειό και εγώ και είπαμε εμείς φεύγουμε αμέσως μόλις έχουμε μαζέψει μερικά φορτικά και ρούχα και φάρμακα και τέτοια, για κάτι ενδεχόμενο. Και φύγαμε μέσα τη νύχτα. Ο Λινέ και η μόλις λίγων ωρών σύζυγός του οδηγούν όλη τη νύχτα για να φτάσουν στο Δίστομο. Όταν φτάνουν στο χωριό, η εικόνα που βλέπουν θυμίζει σκηνές της αποκάλυψης. Τα σώματά τους τα είχαν καρφώσει απάνω στα δέντρα. Είχαν βγάλει τα μάτια τους. Το στήθος των γυναικών, στα σεξουαλικά όργανα των γυναικών και των κοριτσών είχαν βάλει χώμα, πέτρες, σπασμένα ποτήλια, είχαν ανοίξει τα σώματά τους και είχαν βγάλει τα έντρα. Στους άντρας επίσης είχαν κόψει τα σεξουαλικά όργανα και τα έβαλαν στα στόμα τους. Αυτό ήταν. Το Δίστομο βυθίζεται στο πένθος και ντύνεται στα μαύρα για πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει οικογένεια στο χωριό που να μην έχει θρηνήσει θύμα πρώτου βραθμού. Τα σεντόνια μαύρα, τα τζακόπανα, δεν ξέρω το πανί που βάζει στο τζάκι, μαύρο. Οι κορτίνες μαύρες, στην πιατοθήκη κάτι πανιά που βάζανε γιατί δεν ήταν τα ντουλάπια τότε και όλα αυτά μαύρα. Ήταν το σπίτι όλο με μαυρίλα. Αυτή τη μαυρίλα θυμάται και ο σημερινός δήμαρχος Διστόμου Θανάσης Πανουριάς που γεννήθηκε ένα χρόνο μετά τη σφαγή. Θα σας πω χαρακτηριστικά, επειδή έφυγα από το Δίστομο 12 ετών για να πάω στη Λιβαδιά στο γυμνάσιο, γιατί εκείνη την εποχή, 1957, δεν υπήρχε γυμνάσιο στο Δίστομο.
Όταν έφυγα λοιπόν από το Δίστομο, είχα την εντύπωση ότι οι γυναίκες φορούσαν μόνο μαύρα. Δεν υπήρχε άλλο φόρεμα στις γυναίκες, άλλου χρώματος. Το Δίστομο γίνεται παράδειγμα στο διεθνή και εγχώριο τύπο για τη θηριωδία των ναζιστικών στρατευμάτων που άφησε πίσω τις δεκάδες ορφανά. Κάποια από αυτά μένουν σε συγγενείς τους στο Δίστομο, αλλά τα περισσότερα τίθενται υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού και τα στέλνουν στην Αθήνα και το εξωτερικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί φέρθηκαν οι Γερμανοί στρατιώτες με τέτοια βαρβαρότητα. Οι νέοι φάκελοι ταξίδεψαν μέχρι τη Γερμανία και μίλησαν με τον ιστορικό Ντίτερ Μπέγκεμαν, ο οποίος έχει ψάξει τα γερμανικά αρχεία όσο κανείς άλλος και αποκαλύπτει άγνωστα στοιχεία για τη συγκεκριμένη ημεραρχία. Το 1943 είχα φτάσει σε ένα σημείο που ήταν αδύνατο να πολεμήσουν άλλοι. Και γι' αυτό η στρατιωτική διοίκηση τους απέσυρε από το ανατολικό μέτωπο. Για να καλυφθούν οι θέσεις των πεσόντων, γέμισαν τα κενά με νεαρούς γερμανικής καταγωγής από την Ιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία που δεν είχαν απολύτως καμία εμπειρία. Από τη μια, είχαμε λοιπόν τους σαραντάριδες βετεράνους των SS που είχαν περάσει από χίλια κύματα και από την άλλη, άπειρα 17χρονα, 18χρονα παιδιά. Εκτός αυτού, αιρεάφθονο του αλκοόλ και έπιναν μέχρι τη λυκή πτώσεως. Προσωπικά θεωρώ πως αυτά τα παιδιά δεν ευθύνονται για τη σφαγή. Δεν είχαν καμία αρμοδιότητα. Έκαναν ό,τι τους πουν τα ανώτερα μέλη των SS. Ο Μπέγκεμαν, σε αντίθεση με το επίσημο γερμανικό κράτος, κατάφερε μέσα στα 25 χρόνια της έρευνάς του να εντοπίσει και να μιλήσει με πολλά μέλη της συγκεκριμένης ιεραρχίας, αλλά και με στρατιώτες που ήταν παρόντες στη σφαγή του Διστόμου. Αν και στην αρχή τον αντιμετώπιζαν με δυσπιστία, θεωρώντας ότι είναι πράκτορας των Ισραηλινών ή των εισαγγελικών αρχών, στη συνέχεια τον εμπιστεύτηκαν και του έδωσαν πολλές σημαντικές πληροφορίες. Καταρχάς, δεν θα είχε γίνει ποτέ θέμα για τη γερμανική στρατιωτική διοίκηση η σφαγή στο Δίστομο, αν δεν είχε λάβει ένα απελπισμένο τηλεγράφημα από τον ομάρχη Βιωτίας τότε, που μιλούσε για ανίποτη καταστροφή και ζητούσε άμεσα βοήθεια. Αναγκάστηκα λοιπόν να ζητήσουν εξηγήσεις από τα μέλη της ιεραρχίας. Έγιναν δύο αναφορές. Μέχρι το σημείο που τους έστησαν ενέδρα οι αντάρτες, οι αναφορές ταυτίζονται. Υπάρχει όμως διχογνωμία σχετικά με τη σφαγή. Στα χέρια των νέων φακέλων έχει πέσει ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο μια συνομιλία του Μπέγκεμαν με τον Γκέωργ Κοχ λίγο πριν πεθάνει. Wärmten die Soldaten aus und haben die Häuser angesteckt und uns die Zivilbevölkerung eben, wo sie sie erwischen konnten, umgelegt. Das war grässlich, war das. Ein Bild kommt mir nicht aus dem Sinn, da war eine Frau mit einem Baby auf dem Arm, die wahrscheinlich um Gnade gebettelt hatte oder und aber die wurde auch erschossen. Η ιεραρχία, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, έχει καταγράψει την ιστορία της σε τρία βιβλία. Το Δίστομο δεν εμφανίζεται πουθενά σε αυτά τα βιβλία. Γίνεται μόνο μια μικρή αναφορά για άσχετο λόγο. Ξέραμε βεβαιότητα ότι ενώ ο συγγραφέας είχε στα χέρια του όλα τα πραγματικά στοιχεία, επίτηδες έγραψε λανθασμένες πληροφορίες. Γιατί τότε, τη δεκαετία του 70, όλα τα μέλη της ιεραρχίας ήθελαν να έχουν δικαιολογία για να ξεφύγουν από τη γερμανική δικαιοσύνη. Το σκάνδαλο είναι ότι όταν άνοιξε ο φάκελος για το Δίστομο τη δεκαετία του 70 από την εισαγγελία Μονάχου, ο εισαγγελέας έκανε κάτι που αποτελεί ντροπή για την γερμανική δικαιοσύνη. Ισχυρίστηκε ότι επειδή είχε διεξαχθεί έρευνα για την υπόθεση το 1944, το θέμα είχε κλείσει. Με λίγα λόγια, αν ο Λάουτενμπαχ και άλλοι δολοφόνοι του Διστόμου είχαν επιζήσει τον πόλεμο, κανείς δεν θα τους απήγγελνε κατηγορίες. Das ist natürlich ein Skandal. Έχουν περάσει 65 χρόνια από τη μαύρη εκείνη μέρα του Ιουνίου και η σφαγή στο Δίστομο παραμένει ατιμόρυτη. Κανείς από τους ηθήνοντες δεν καταδικάστηκε ποτέ, ούτε όμως αποζημιώθηκαν οι επιζώντες ή συγγενείς τους. Παρά το γεγονός ότι το 1997 το πρωτοδικείο Λιβαδιάς επιδίκασε στους συγγενείς των θυμάτων περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά αρνείται να τα καταβάλει η γερμανική κυβέρνηση μέχρι σήμερα, παρότι η ελληνική πλευρά έχει δικαιωθεί τόσο στον ελληνικό Άριο Πάγο όσο και στα ιταλικά δικαστήρια. Στο Βερολίνο συναντήσαμε τον Γιάννη Πλότνερ, εκπρόσωπο τύπου του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών
και ζητήσαμε να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έχουν δοθεί ακόμα οι αποζημιώσεις στους διστομίτες. Σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου δεν μπορούν να εκτελεστούν βάσει του προνομίου της ετεροδικίας, κάτι που θεωρούμε απολύτως δίκαιο. Ετεροδικία σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση ότι η Γερμανία δεν μπορεί να δικαστεί για υπόθεση που αφορά το ναζιστικό παρελθόν της σε άλλη χώρα εκτός από τη Γερμανία. Η Κέλλη Σταμούλη είναι κόρη του Ιωάννη Σταμούλη που ξεκίνησε το δικαστικό αγώνα εναντίον του γερμανικού κράτους, ζητώντας ατομικές αποζημιώσεις για τους κατοίκους του Διστόμου. Γιατί στην περίπτωση του Διστόμου δεν ισχύει το προνόμιο της ετεροδικίας? Καταρχήν, σαν ύποπτο χρόνο, πριν κινηθεί όλο αυτό το εθνικό ζήτημα των αποζημιώσεων, ένας ιδιώτης Έλληνας είχε προσφύγει στα δικαστήρια της Γερμανίας και εκεί ανύποπτος τότε ο Γερμανός δικαστής είχε πει «Δεν έχω εγώ αρμοδιότητα, πήγαινε στην Ελλάδα». Είχε κρίνει δηλαδή αυτόν αναρμόδιο. Συνεπώς, τώρα είναι λίγο οξύμορο η Γερμανία να μας λέει ότι έχει ετεροδικία, όταν ήδη κάποιος δικαστής της έχει πει ότι δεν έχει. Δεύτερον, και στη δίκη της Νιρεμβέργης κρίθηκε ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στα εγκλήματα αυτά δεν υπάρχει το προνόμιο της ετεροδικίας. Και το τελευταίο και κυριότερο, η απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν επιδέχεται πλέον καμίας αμφισβητήσεως και λέει ότι η Γερμανία πρέπει να δικαστεί εδώ, τελεία και παύλα. Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιεί η Γερμανία είναι αυτό το ότι το 1961 είχε δώσει ένα ποσό κατόπιν συμφωνίας με το ελληνικό κράτος τότε, άρα δεν υπάρχουν περαιτέρω αξιώσεις. Κοιτάξτε, τώρα ό,τι και να λέει οποιοδήποτε οφειλέτης, καλώς το λέει, θέλει να υπερασπιστεί τη θέση του και να μην πληρώσει. Πλην όμως, όλοι γνωρίζουμε την ιστορική αλήθεια ότι αυτό δεν ισχύει, ότι δεν είχε δηλαδή εξοφλήσει ούτε καν το κατοχικό δάνειο. Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από την αρχή του δικαστικού αγώνα, αλλά η Κέλλη Σταμούλη δεν ρίχνει τις ευθύνες μόνο στη γερμανική κυβέρνηση για την ολιγορία αυτή. Το θέμα θα μπορούσε να έχει λήξει εδώ και πολύ καιρό, αν υπήρχε άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης για να εκποιηθούν τα γερμανικά περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Γιατί σύμφωνα με διάταξη της εποχής του Ιωάννη Μεταξά, αν ο φιλέτης είναι ξένο κράτος, απαιτείται η άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έδωσε αυτήν την άδεια. Ουσιαστικά λέει στους διστομίτες, εντάξει, έχετε αυτή την απόφαση, να την κάνετε κορνίζα, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν δίνω την άδεια για να πάρετε τα χρήματα. Επικαλούμενοι προφανώς τις διπλωματικές σχέσεις με τη Γερμανία. Βεβαίως δεν αντιλαμβάνουμε για ποιο λόγο οι διπλωματικές σχέσεις επιβάλλουν να σκύβει στο κεφάλι. Τα εμπόδια όμως δεν σταματούν εδώ. Ενώ ο Άριος Πάγος έχει δικαιώσει τους διστομίτες, μια νέα απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου μετά από κυβερνητική παρέμβαση αλλάζει τα δεδομένα και επηρεάζει τις διεκδικήσεις των υπολείπων μαρτυρικών χωριών. Δηλαδή, εσύ φίλε από τα Καλάβρητα, που οι πρόγονοί σου είχαν υποστεί τα φρικιαστικά εγκλήματα των Γερμανών, τρέχα στη Γερμανία και βρες το δίκιο σου. Οι Έλληνες δικαστές δεν είναι αρμόδιοι. Αυτό ουσιαστικά είπε η απόφαση των Νοτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, σε αντίθεση με την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που είχε κρίνει διαφορετικά και είχε πει ότι η Γερμανία δεν έχει αυτό το δικαίωμα και πρέπει να δικαστεί εδώ. Ο Σταμούλης, βλέποντας το αδιέξοδο, προσφεύγει στα δικαστήρια της Ιταλίας, προκειμένου να εκτελεστεί εκεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και δικαιώνεται. Ενώ η ελληνική δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της, δυστυχώς η ελληνική πολιτεία δεν στάθηκε στο αντίστοιχο ύψος. Και είναι κόλαφος η απόφαση της Φλωρεντίας, είναι κόλαφος για την ελληνική πολιτεία. Αυτό προκαλεί το μένος της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον της Ιταλίας. Στη Χάγη θέλει να ενδυναμώσει τη θέση της περί ετεροδικίας για μελλοντικές υποθέσεις. Όποια και να είναι η απόφαση του δικαστηρίου πάντως, δεν θα έχει καμία επίπτωση στο θέμα του Διστόμου. Παρ' όλα αυτά, ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν δίνει καμία συγκεκριμένη απάντηση για το πότε θα δοθούν τελικά οι αποζημιώσεις. Μάλιστα, απαντά ενοχλημένο σε ερώτηση σχετικά με το αν η κυβέρνησή του χρησιμοποιεί την πολιτική της δύναμη για να μην αναγκαστεί να καταβάλει αυτά τα χρήματα. Θεωρώ το επιχείρημα ότι η Γερμανία χρησιμοποιεί τη δύναμή της άδικο και λανθασμένο. Αν είμαστε όντως τόσο ισχυροί όσο μας θεωρείτε, ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο με τη δύναμή μας, τότε δεν θα πηγαίναμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να βρούμε το δίκιο μας. Κατανοώ την απόγνωση και τον πόνο των συγγενών, καθώς και ότι μπορεί εκείνοι να μην μας κατανοούν.
Όμως είμαι πεπισμένος ότι αυτό που κάνουμε είναι ηθικά σωστό και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν δρόμο που θα μας επιτρέψει να πορευθούμε ειρηνικά. Για τα υπόλοιπα όμως μαρτυρικά χωριά, η υπόθεση ουσιαστικά έχει λήξει από τη στιγμή που έχει βγει η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, έτσι δεν είναι? Δεν έχει λήξει ακριβώς. Να δούμε τι συνέχεια θα υπάρχει με το Δίστομο και σίγουρα θα υπάρχει και εκεί κάποια νομική λύση και για τα υπόλοιπα χωριά της Ελλάδος. Στο Δίστομο, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τα θύματα της σφαγής και οι συγγενείς τους έχουν εγκαταλείψει την ελπίδα ότι θα αποζημιωθούν, παρόλο που τα νέα από τις δικαστικές αίθουσες είναι καλά. Αυτό είναι κοροϊδία για μένα. Εγώ όπως δεν έχω κανέναν, είπα και να τα δώσουν, δεν τα θέλω. Θα τους τα χαρίσω πίσω, ας τα πάρουν άλλοι. Αλλά μακάρι να τα δώσουν, δεν τα δίνουν, μας κοροϊδεύουν, θα δώσουν τώρα στα 70 χρόνια. Δεν πουλιάται ο άνθρωπος. Δεν με ικανοποιούν τα χρήματα. Με έναν καλό κακό με ικανοποιούσε το παιδί μου να έχει τον πατέρα του. Πληρώνεται η ορφάνεια με τίποτα? Δεν αναπληρώνεται ούτε η μάνα ούτε ο πατέρας. Όσο αγάπη να σου δώσω άλλος, η μάνα δεν. Είτε πάρουν τελικά τις αποζημιώσεις είτε όχι, τα θύματα της σφαγής του Διστόμου δεν ξεχνούν.